να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία τα οποία έχει δημοσιοποιήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα η Ελληνική Στατιστική Αρχή και αφορά την επισκεψιμότητα σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Ελλάδας πανελλαδικά. Και μετά στουντιακή συζήτηση για την Γνωσό. Λοιπόν, το 2022 κατά κάποιο τρόπο, ναι, δείχνει το δρόμο για το πώς πρέπει να πορευτούμε και ποιες είναι οι προσδοκίες για το 2023. Κοιτάξτε, στοιχεία της Ελστάτ αφορούν τον Ιανουάριο μέχρι και το Σεπτέμβρη του 2022. Είναι αυτό το 9μηνο περίπου. Στα μουσεία καταγράφηκε μία αύξηση της τάξεως του 158,2% στους επισκέπτες των μουσείων σε σχέση με το 2021. 166,1% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και 146,6% στις εισπράξεις. Όλα αυτά σε σχέση με το 2021. Παρά το γεγονός βέβαια ότι το 2021, πρέπει να το επισημάνουμε μία παράμετρο, είχαμε κορονοϊό, πανδημία, περιορισμοί, κάπως καθυστερήσαμε. Αυτό στο κομμάτι των μουσείων. Αρχαιολογική χώρη τώρα. Το 22, 126,7% σε επισκέπτες, 121,2% σε επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και 139,3% στις αντίστοιχες εισπράξεις σε σχέση με το 2021. Λοιπόν, πεδίο συζήτησης προκειμένου να πραγματοποιήσουμε στουντιακή συζήτηση με τον αρχιφύλακα της Κνωσού, τον κύριο Νίκο Παπαδάκη. Πώς είστε? Καλησπέρα, καλά. Την καλησπέρα. Καλά εσείς. Λοιπόν, όπως είπαμε, το 2022 δείχνει το δρόμο και μας γεμίζει με αισιοδοξία για το πώς αναμένουμε κατά κάποιο τρόπο να κυλήσει το 2023. Εγώ δεν θέλω να σας ρωτήσω και να ξεκινήσουμε από το εξής. Έχουν καταφτάσει οι πρώτοι τουρίστες στην Κνωσό? Εχθές είχαμε την πρώτη κρουαζιέρα του κυρίου Βλατάκη. Ναι. Και το λέω αυτό διότι είναι η στάνταρ κρουαζιέρα κάθε Πέμπτη και Κυριακή. Που μιλάμε για πόσους τουρίστες τώρα? Μιλάμε για χτες, ήταν γύρω στους 500 Αμερικάνοι. Ναι. Αμερικάνοι τουρίστες. Και λόγω της πανδημίας που τώρα δεν υφίσταται πλέον και είναι πιο λάσκα τα πράγματα, πιστεύω ότι τα καράβια θα καταφτάνουν γεμάτα πλέον, γιατί αυτό μετράει. Μέχρι το 2021, όπως είπατε και εσείς, και το 20, τα καράβια ήταν και λιγότερα και λιγότερο ο κόσμος. Είχαμε τους περιορισμούς σε ένα ποσοστό της τάξης του 60%. Ναι, και δεν τους αφήνανε και να κυκλοφορήσουν στην πόλη του Ηρακλείου. Ναι. Δηλαδή τους έφεραν στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, τους έπαιρναν κατευθείαν πίσω στο καράβι. Τι γίνεται τώρα, έρχονται στην Κνωσό αναφορικά με τις κρουαζιέρες, κατεβαίνουν στο κέντρο? Κατεβαίνουν στα αγορά. Τώρα κατεβαίνουν. Και... γιατί παλαιότερα υπήρχε αυτός ο προβληματισμός των εμπόρων, ναι. Τι να τους κάνουμε από τη στιγμή που δεν κατεβαίνουν στην αγορά. Μπράβο, δεν αφήνανε συνάλλαγμα. Χρήμα στην αγορά. Δεν αφήνανε χρήμα. Τώρα λοιπόν έχουν βελτιωθεί τα πράγματα και με το θέμα του κορονοϊού, ναι. Και έχουν γίνει και κάποιες μικροεργασίες στο χώρο. Είμαστε έτοιμοι πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας. Είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε τον κόσμο. Όσο... πάντα υπάρχουν όμως, και πολύ καλά κάνετε και το ανοίγετε, υπάρχουν κάποια διαχρονικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και την ασφάλεια των επισκεπτών. Δηλαδή, τι βλέπουμε? Όποιος περνάει και από το σημείο, από την Αιγαία Ειρήνη στα Σπήλια προς Καλάνη και προς την αντίθετη κατεύθυνση, τι βλέπει κάθε καλοκαίρι? Εκατοντάδες μέτρα ουρά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το διαχρονικό, όπως είπατε και εσείς. Το έχετε επισημάνει στο κανάλι σας. Πάρα πολλές φορές. Ναι, το λέω και εγώ, δεν θα βαρεθώ να το λέω. Δηλαδή, αν γίνει ένα ατύχημα, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη εκείνη τη στιγμή? Είναι επικίνδυνο το κομμάτι αυτό. Εγώ θα το ξαναπώ και σήμερα. Από ο τρόπος που έρχεται ο επισκέπτης από το πάρκινγκ των λεωφορείων, σωστά, μέχρι την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Αυτό είναι για μένα το μεγάλο πρόβλημα του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. Διότι όλοι οι τουρίστες, αν το δείτε, είναι στον δρόμο μέσα. Ωραία. Είναι και αφηρημένοι, διότι κοιτάζουν τα καταστήματα, έχει τα τουριστικά είδη. Έχει υπάρξει ατύχημα όλα αυτά τα χρόνια, έστω και έχει μικρό τραυματισμό. Υπάρξει, αλλά ευτυχώς όχι σοβαρό. Έχει υπάρξει. Εμείς ακούμε φρενάρισμα από μέσα και λέμε έχουμε Παναγία μου κάθε φορά. Το έχετε επισημάνει? Δηλαδή, το έχουμε επισημάνει, έχει έρθει και κλιμάκιο από το Υπουργείο. Ναι, και τι έχει πει το Υπουργείο? Και ο αντιδήμαρχος, δεν θυμάμαι ποιος ήρθε από τώρα, από το Δήμο, από την περιφέρεια. Διότι αν δείτε στο πεζοδρόμιο απάνω, έχει μία στάση του αστικού λεωφορείου, είναι που είναι μικρό το πεζοδρόμιο, σωστά, και ένα ευκάλυπτο. Αυτά για μένα έπρεπε να έχουν φύγει από εκεί. Ειδικά η στάση του λεωφορείου, τους καλοκαιρινούς μήνες δεν έπρεπε να στρίβει το λεωφορείο το αστικό, δηλαδή στο πάρκινγκ που είναι ακριβώς πάνω από την, ναι, είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, και να πήγαινε στο μεγάλο, εκεί που είναι τα λεωφορεία δηλαδή. Και να πάει και η στάση ανάλογα εκεί, πιο πάνω. Να λυθεί λίγο το πρόβλημα αυτό. Μάλιστα. Αναφορικά με τις μικροεργασίες, ένα πρώτο ερώτημα, και ποιες είναι αυτές οι μικροεργασίες και τι γίνεται και με το κομμάτι της τελέχωσης του αρχαιολογικού χώρου στην Κνωσό? Εγκαίρως
φέτος ήδη έχουμε πάρει το έκτακτο προσωπικό. Από Δευτέρα ο αρχαιολογικός χώρος θα δουλεύει 8 με 8. 8 το πρωί, 8 το βράδυ. Με διπλή βάρδια, διότι πήραμε 16 εποχικούς. Μάλιστα. Εντάξει. Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, σε καλύτερη κατάσταση. Σε πολύ καλύτερη, για να λέμε την αλήθεια. Έτσι, λοιπόν, το πρόβλημα το μεγάλο είναι αυτό που είπαμε με το δρόμο, το οποίο είναι, λέει, ταχεία κυκλοφορίας, ξέχασα να σας το πω αυτό, και έχω ζητήσει κατ' επανάληψη να μπουν σωμαράκια, αν λέω, τα λέω καλά, για να μην τρέχουν τα αυτοκίνητα. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αυτό, απαγορεύεται, λέει. Δηλαδή ο συγκεκριμένος δρόμος έχει χαρακτηριστεί δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Ναι, ταχεία κυκλοφορίας, όλυκνος. Φτάνει μέχρι κάτω, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, ούτε αυτό μπορεί να γίνει. Τώρα, τι λύση θα δοθεί εκεί, αν μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς από τη μεριά σας. Ξέρετε, το θέμα είναι ότι έχουμε κάνει δεκάδες ρεπορτάζ και στο παραένα, στο ΚΕΝΑ είμαστε, έχουν ξεκινήσει οι ροή των τουριστών. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και τι αποτελέσματα θα υπάρξουν. Από τη μία αυτό και από την άλλη, συνήθως στην Ελλάδα τι γίνεται. Πρέπει να γίνει κάποιος τραυματισμός σοβαρός, προκειμένου να αποδοθούν, να ξεκινήσει η συζήτηση περί απόδοση ευθυνών, να κινητοποιηθούν και να πράξουν αυτά που πρέπει να πράξουν. Εγώ, αν θέλετε, μπορώ να σας πω, για να μην τα λέμε όλα δύσκολα, να πούμε κάποια ευχάριστα. Είναι ότι είμαστε έτοιμοι, όπως σας είπα πριν, για να αποδεχτούμε τον κόσμο, όσους παραπάνω και να είναι, μακάρι να είναι πολύ περισσότεροι. Πέρσι πλησιάσαμε το 1 εκατομμύριο επισκέπτες. Φέτος ευελπιστώ θα το περάσουμε κατά πολύ. Σέβονται επισκέπτες στον χώρο της Κνωσού και στο κομμάτι της καθαριότητας. Οι περισσότεροι έχετε προβλήματα. Οι περισσότεροι, ναι. Η συντριπτική πλειοψηφία το σέβονται. Έχουμε ανοίξει κάποιους χώρους μέσα που ήταν κλειστοί λόγω του κορονοϊού, όπως είναι οι τοιχογραφίες. Ναι. Φέτος θα είναι ανοιχτά. Όπως είπαμε, το προσωπικό είμαστε πλήρες για όλη τη σεζόν. Και τα βασιλικά διαμερίσματα που επίσης είναι κλειστά και με ρωτάνε συνέχεια. Αυτό θα σας το πούνε καλύτερα οι αρχαιολόγοι, βέβαια, αλλά εγώ σας λέω ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμα. Αυτό ξέρω εγώ. Δηλαδή η αναστήλωση, αναστήλωση που γίνεται θα είναι έτοιμη τέλος Οκτώβριο. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Ποιες αγορές, ποιοι τουρίστες, ποιες χώρες ζητούν περισσότερο να μάθουν για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού? Κοιτάξτε, βασικά οι Γερμανοί είναι περισσότεροι. Ναι. Μετά είναι οι Γάλλοι. Τώρα βλέπω με χαρά ότι έρχονται και οι Αμερικάνοι, όπως εχθές που σας είπα, η Κουραζιά ήταν όλο Αμερικάνοι. Ναι. Από όλα τα κράτη έρχονται. Μάλιστα. Αλλά ήθελα επί τη ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε, θέλω να ευχαριστήσω την τουριστική αστυνομία και τον κύριο Γαλανουράκη, γιατί πριν χρόνια είχα κάνει ένα χαρτί και ζητούσα να έχουν παρουσία της αστυνομίας στην Κνωσό, διότι είχαμε κάποιες μικροκλοπές, πορτοφόλια, τσάντες, ακόμα και στα πάρκινγκ, κλέβανε αυτοκίνητα. Από τότε που ήρθαν, σε καθημερινή βάση 2 αστυνομικοί κάθε μέρα. Έχουν μειωθεί πολύ αυτά τα... Έχουν ελαττωθεί στο ελάχιστο. Στο ελάχιστο αυτά, ναι, τα περιστατικά μικροεγκληματικότητας. Ναι, ναι. Μάλιστα, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχουμε και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.